Συνεχίζουμε και σήμερα με την χάρη του Κυρίου μας και της ευλογίας των Αγίων μας και του Αρσίου Λουκά τη μελέτη των μακαρισμών του Κυρίου, και έχουμε φτάσει ήδη στον 8ο και πηγαίνουμε προς τον 9ο μακαρισμό. Πριν μήπως το ξεχάσω μετά, την επόμενη Δευτέρα δεν θα γίνει ομιλία, γιατί είναι παραμονή του Αγίου Ανδρέου το βράδυ, της περισμένης Αγίου, γιορτάζει η Πάτρα. Αλλά και την παραπάνω Δευτέρα είναι το Αγίου Νικολάου και δεν μπορέσει να φύγει από το σπίτι. Επομένως η επόμενη ομιλία θα είναι πάλι στις 13 Δεκεμβρίου, αλλά θα τα πούμε και στο τέλος. Λέμε πως το ξεχάσω. Λοιπόν, αν θυμάστε, είχαμε μείνει στον 8ο μακαρισμό που έλεγε, 9 είναι οι μακαρισμοί όλοι, όλοι. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Ο μακαρισμός αυτός, ο 8ος, είναι συνέχεια και συμπλήρωση του 4ου μακαρισμού, όπως είπαμε και προχθές, που λέει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Τόσο ο 4ος όσο και ο 8ος μιλούν για δικαιοσύνη και διαδιωγμούς. Όπως και ο τελευταίος, ο ένατος πάει για διωγμούς και για δικαιοσύνη μιλάει. Επομένως αυτοί οι τρεις μακαρισμοί είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους ανάμεσα στους 9 που είναι όλοι όλοι. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, διότι ο μακαρισμός, όπως είπαμε, ο 4ος αναφέρεται στην ακεραιότητα του φρονήματος, ότι αυτοί που ποθούν τη δικαιοσύνη και επομένως στο τέλος αν επιμένουν θα χορταστούν, την ποθούν σωστά, δεν κάνουν λάθος, δηλαδή στη λεγόμενη δικαιοσύνη, την οποία ποθούν και θέλουν. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που μιλάνε για δικαιοσύνη και ποθούν δικαιοσύνη στραβά. Είτε από άγνοια, είτε από εγκληματική διάθεση, όπως είναι οι αιρετικοί, οι αναρχούμενοι, τα είπαμε και προχθές, οι τρομοκράτες, οι βομβιστές, οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες. Πολλές φορές ακούστε εγκληματία να λέει σκότωσε για το δίκιο. Και ένα πρόχειρο παράδειγμα της ιστορίας είναι αυτή που δολοφόνησε τον Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, για το καλό της Ελλάδας και για τη δικαιοσύνη, Μαυρομιχαλέη. Επομένως, όταν λέγει ποινών και διψούν τη δικαιοσύνη, εννοεί ότι έχουν σωστό φρόνημα για ποια είναι η δικαιοσύνη. Αλλά ο επόμενος, ο 8ος μακαρισμός, αναφέρεται στη σταθερότητα του φρονήματος. Δηλαδή, όταν λέγει μακάρι, οι δεδιωγμένοι ένεκαι δικαιοσύνης. Πρώτα έλεγε οι ποινώντες και διψώντες δικαιοσύνης. Τώρα λέει οι δεδιωγμένοι ένεκαι δικαιοσύνης, ότι αυτό εστί η Βασιλεία των Ουρανών. Στον προηγούμενο μακαρισμό λέει ότι θα χορταστούν εάν μείνουν στην πορεία. Δεν λέει ότι έχουν εξασφαλισμένη τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή σκαλοπάτια πιο πάνω. Αλλά αυτό εφόσον έχουν σταθερότητα στο φρόνημα, δηλαδή σε αυτούς που όχι μόνο έχουν σωστή άποψη για το τι είναι δικαιοσύνη, έστω και ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά και την εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή με οποιοδήποτε κόστος, κατά πολλές φορές του συμφέροντός μας. Προσέξτε εδώ λέει δεδιωγμένοι, οι άλλοι λέει οι πεινώντες και διψώντες δικαιοσύνη. Εδώ θα κάνουμε μια παρατήρηση. Υπήρξαν και υπόχριστοι άνθρωποι, όπως και υπάρχουν και εκτός εκκλησίας και χριστού άνθρωποι σήμερα, σε όλα τα μύθη και τα πλάτη της γης, που δεν ξέρουν για Χριστό. Στα βάση της Κίνας, στα βάση της Ινδίας, δεν ξέρουν για Χριστό. Οι άνθρωποι της Άλλης Αφρική. Λοιπόν, υπήρξαν και υπόχριστοι άνθρωποι, και κυρίως και υπάρχουν και τώρα, που εδιώχθηκαν για τη δικαιοσύνη. Και ένα πρόχειρο παράδειγμα είναι ο Γκάντι, όπως είπαμε στις Ινδίες, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός, αλλά υπέφερε όσα υπέφερε για τη δικαιοσύνη της πατρίδας του, βεβαίως. Ήταν βέβαια και δικηγόρος. Όπως ο δίκαιος Αριστίδης στην παλαιά εποχή, που εξορίστηκε για τον δίκαιος και δεν μπορούσαν να τον χωνέψουν οι Αθηναίοι, όπως όλοι όσοι αναφέρει ο Σοφός Σολομών που είχαμε διαβάσει και προχθές. Και το ερώτημα είναι σε αυτούς, που είναι πάρα πολλοί, αν θελήσει να ψάξει κανείς την ιστορία του προ Χριστού, θα δει πάρα πολλούς ανθρώπους δίκαιους
οι οποίοι και διώχθησαν για τη δικαιοσύνη χωρίς να γνωρίζουν ούτε περί Χριστού, ούτε βασιλείας ουρανών, ούτε θείας δικαιοσύνης. Σε αυτούς όμως εδώ λέγει, γιατί δεν αναφέρεται ακόμα στον εαυτό του και στην Εκκλησία, αυτό είναι το ενάτο μακαρισμού, λέει γενικώς αυτούς, σε αυτούς ανήκει, λέει, η βασιλεία των ουρανών. Και ρωτάει κανείς, πώς είναι δυνατόν να τους ανήκει η βασιλεία των ουρανών, του Αριστείδη, του Σοφοκλή, δεν ξέρω ποιους από τους παλαιούς, του Πλάτωνα, των Τραγικών, του Εσχύλου, του Σοφοκλέους, όσους βρούμε εκεί, και των προφητών και όλων των πρόχριστων ανθρώπων, πώς είναι δυνατόν να τους ανήκει η βασιλεία των ουρανών, εφόσον δεν έγιναν χριστιανοί, γιατί δεν υπήρχε εκκλησία και δεν έχουν βαπτιστεί. Και η είσοδο στη βασιλεία είναι δια του βαπτίσματος, όπως ξέρουμε, και έτσι γνωρίζουμε και έτσι πιστεύουμε. Πώς λοιπόν σε αυτούς όλους ανήκει, λέει ο ίδιος ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών? Εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι η απάντηση είναι εις άδου κάθοδος Σωτήρος. Όταν κατέβηκε στον Άδη το μεγάλο Σάββατο ο Σωτήρης, βρήκε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ψυχές βέβαια, και κήρυξε αυτά που ξέρουμε και εμείς. Και όσοι τότε επίστεψαν, πήραν βάπτισμα κατά άλλον τρόπο που μόνο ο Θεός το ξέρει, και επομένως εσώθησαν και απόδειξε ότι πρώτος και καλύτερος ήταν ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, όλους τους πιστούς τους στέλνει στους κόλπους του Αβραάμ, όπως ξέρουμε, και το φτωχό το Λάζαρο. Ο Αβραάμ ήταν πρόχριστος, δεν είχε βαπτιστεί, αλλά στην εισάδου κάθοδο επίστεψε και έγινε και ο πρώτος μέσα στον Παράδεισο. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ, και θα ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ είναι η απάντηση, μπορεί να μην ξέρω το θέμα, αλλά να το πούμε γιατί μας ρωτάνε. Τι θα γίνει με αυτούς που είναι στα βάθη της Κίνας, που δεν έχουν ακούσει τίποτα για χριστιανισμό? Τι θα γίνει σε αυτούς της Αφρικής, του Μαύρου, που δεν πήγε ποτέ η Ιεραπόστολη, και αν πήγε να τους πιστέψει? Τι θα γίνει με τους Ινδούς, τι θα γίνει με ανθρώπους που είναι καλοί, που είναι δίκαιοι, που διώχονται για δικαιοσύνη, αλλά δεν έχουν ξέρουν από Χριστό? Θα χαθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να πούμε τούτο, ότι η εισάδου κάθοδος του Κυρίου μας δεν εντοπίζεται μέσα στον χρόνο. Δηλαδή, πέραν της γης, πέραν του υλικού σύμπαντος δεν υπάρχει χρόνος. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε τότε η εισάδου κάθοδος και σήμερα όταν πάνε οι ψυχές δεν τον βρίσκουν τον Χριστό, διότι εκεί δεν υπάρχει χρόνος. Ό,τι έγινε από τον Κύριο είναι διαχρονικό, δεν περνάει. Όπως και η μεγάλη πόλη, το μυστικό δείπνος, η ευχαριστία, δεν επαναλαμβάνεται. Απλούστατα μεταφέρει η Εκκλησία μας σε εκείνο το δείπνο του, δηλαδή κάνει παρόν η Θεία Λειτουργία εκείνο το μυστικό δείπνο που πήρε τον Άρτο, που πήρε τον ίδιο ο Κύριός μας. Δεν το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι, μπορεί να έγινε χρόνο, αλλά είναι έξω από το χρόνο. Και επομένως έτσι και εδώ. Όσοι εδώ δεν γνώρισαν τον Χριστό και είναι πολύ τίμιοι, δίκαιοι άνθρωποι, πολύ καλύτεροι και από εμάς, αυτοί δεν θα χαθούν ασφαλώς. Τώρα, πώς θα γίνει η ένταξή τους στον Παράδεισο, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Ο Κύριος ήρθε στη γη να μας σώσει και να μας μάθει ό,τι αφορά εμάς και τη σωτηρία μας. Δεν ήρθε για να του ζητήσουμε λόγο τι θα γίνει με αυτούς που δεν είναι χριστιανοί και όπως θα πάνε, ξέρω εγώ, στον Άδη χωρίς να μάθουν. Δεν είναι δική μας δουλειά και όχι μόνο δεν θέλει, δεν έχει κανένα λόγο να μας πληροφορήσει. Αυτά είναι δικά του πράγματα. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι θα ήθελε να μας πληροφορήσει, είναι τέτοια πράγματα, άρρητα ρήματα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν μπορεί να καταλάβεις στην κατάσταση που βρίσκεσαι τώρα, μέσα στον χώρο, στον χρόνο, στην ύλη κτλ. Δηλαδή θα ήταν και, να πούμε, ουτοπικό να προσπαθήσει, που δεν το κάνει βέβαια, ο Κύριος ξέρει τι κάνει. Εμείς να ζητάμε να μας πει με μια γλώσσα και με ρήματα που δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ κανείς. Γι' αυτό λέμε ότι μην μας ανησυχεί τι θα γίνουν εκεί. Μήπως εμείς είμαστε σωσμένοι που είμαστε εδώ, και τώρα που σωθήκαμε εμείς φροντίζουμε τι θα γίνει με τους άλλους. Αλλημανόμαστε αν δεν γίνουμε όπως θέλει ο Κύριος, δηλαδή αν δεν τηρούμε τις εντολές του, διότι όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό δεν θα δει παράδεισο. Και όποιος δεν τηρεί τις εντολές του δεν αγαπάει τον Χριστό, όσο και αν αισθάνεται συναισθήματα αγάπη, ξέρω εγώ, προγερά για τον Κύριο και προσευχές. Διότι ο Κύριος το ξεκαθάρισε, ο Χριστός λέει, ο τηρώντας εντολάς μου
εκείνος είναι ο αγαπών με. Δεν ξεγελιέμαι εγώ από γλυκόλογα, από αισθήματα φλογερά και τέτοια. Εγώ θέλω, θέλω σίγουρα πράγματα. Και σίγουρα είναι να κάνω τις εντολές μου. Δεν είναι πολλές. Αυτό λοιπόν, δεν υπάρχει το πρόβλημα για τον Θεό πως θα σωθούν εκείνοι που δεν άκουσαν τον Χριστό και δεν βαπτίστηκαν. Δικό μας πρόβλημα δεν είναι, γι' αυτό και μην ασχολούμαστε. Γιατί πολλές φορές το ρωτάνε πολλοί απ' έξω, για πείτε ότι είναι δικό το πρόβλημα, αλλά έχει τον τρόπο του. Για μας απασχολεί αυτό. Εμείς να σωθούμε μας ενδιαφέρει, αν μπορέσουμε. Λοιπόν, ο 8ος λοιπόν λέει, οι δεδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι δηλαδή επιμένουν στη δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει όπως την καταλαβαίνουν τη δικαιοσύνη, γιατί η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ατελής. Επομένως, εδώ δεν μιλάει για τη θεία δικαιοσύνη ακόμα, σαν να το πει σαν άλλο μακαρισμό. Αλλά έτσι όπως την καταλαβαίνουν και την εφαρμόζουν, με κόστος δηλαδή στα συμφέροντά τους, με διωγμό, με οτιδήποτε μπορεί να κοστίσει, αυτό όχι μόνο σε χρήματα, μπορεί να σου κοστίσει και σε θέση, μπορεί να σου κοστίσει και σε ευκαιρίες, ξέρω εγώ, σε κέρδη, σε ψεύτικες ροκοπίες που δεν πρέπει να γίνουν, δόλοι κτλ. Αυτά όλα σημαίνουν ένα είδος κόστους διωγμού. Εάν όμως είσαι τίμιος με τον εαυτό σου στην πορεία της δικαιοσύνης, δηλαδή εάν είσαι όπως λέμε πριν πεινάς και διψάς για τη δικαιοσύνη και τώρα που έρχεσαι την εφαρμόσεις σου στοιχίζει, τότε πρέπει να επιμείνεις εδώ και τότε περνάς σίγουρα στη βασιλεία των ουρανών. Άρα θα το πούμε και παρακάτω αυτά. Δηλαδή, όσοι θέλουν να μείνουν δίκαιοι, όπως το λέει ο 8ος μακαρισμός, έστω και να διωχτούν για τη δικαιοσύνη τους, χωρίς να υπαναχωρήσουν ή χωρίς να κάνουν, ας πούμε, μια αβαρία, προτιμούν να υφίστανται στερήσεις, διωγμούς, ακόμα και θάνατο, αντί να προδώσουν το πρόνημά τους για τη δικαιοσύνη, την ανθρώπινη, όπως βέβαια τη γνωρίζουμε μέσα από την καθημερινή, την κοινωνική ζωή. Το αποκορύφωμα όμως αυτού του μακαρισμού υπέρ της δικαιοσύνης και με διωγμούς ακόμα φανερώθηκε όταν η πρώτη Εκκλησία εγκαθίδρυσε το προγεφύρωμά της μέσα στην επικράτεια του Σατανά. Τότε, μετά την Πεντηκοστή δηλαδή, τότε φάνηκε ποια είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Δεν είναι βέβαια η ανθρώπινη, όσο και αν πλησιάζει. Εκεί όταν ήρθε η Εκκλησία εδώ, διώχτηκαν, πήραν διωγμούς, οι πρώτοι χριστιανοί επί τρεις αιώνες χωρίς να διώχουν κανέναν. Τώρα πάμε στον επόμενο. Δεν λέει η δε διωγμένη είναι η δικαιοσύνη, αλλά λέει μακάρι εστέ όταν ονειδήσεις είναι ημάς και διώξεις είναι ημάς και είπος υπάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένα και εμού. Τώρα ένα και του Χριστού και όχι τη δικαιοσύνη. Μα ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η θεία δικαιοσύνη που λέγεται και δικαιώσεις δεν υπάρχουν σε νόμους, δεν υπάρχουν νόμοι που την εφαρμόζουν. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή ό,τι θέλει ο Θεός εκείνο είναι το δίκαιο σε εντολές του, και ό,τι δεν θέλει ο Θεός εκείνο είναι άδικο, ανεξάρτητα τι λένε οι ανθρώπινοι νόμοι, ο μοσαϊκός νόμος ή άλλοι νόμοι της πολιτείας όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό υπάρχει και το ρητό πειθαρχή δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Αν πρόκειται να πειθαρχήσω στην ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι ατελής και από την άλλη μεριά η δικαιοσύνη του Θεού λέει κάτι άλλο, δεν θα υπακούσω στον νόμο τον ανθρώπινο, όπως έκαναν και οι μάρτυρες και όλοι οι άλλοι κτλ. Θα υπακούσω στην πραγματική, στην υψίστη δικαιοσύνη που είναι του Θεού. Αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό λοιπόν, σε αυτό μας εισάγει σιγά σιγά με τον τελευταίο ένατο μακαρισμό. Το πώς εφάρμοσαν αυτόν τον μακαρισμό τον ένατο και το πώς συνδέονται οι δύο προηγούμενοι μακαρισμοί περί δικαιοσύνης
ο ένας που μιλάει για χορτασμό και ο άλλος που μιλάει για διωγμούς και για βασιλεία ουρανών, ωραία περιγράφεται σε μια επιστολή των πρώτων χριστιανικών χρόνων, την περίφημη προσδιόγνητον επιστολή του Ιωστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος. Βέβαια οι νεότεροι ερευνητές έχουν λόγους να πιστεύουν δεν είναι του Ιωστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, αλλά κάποιοι πολύ ανώτεροι και από αυτόν φιλοσόφο που δεν αναφέρεται. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία αν είναι του Αγίου Ιουστίνου, αν είναι κάποιο πιο μεγάλο Αγίου που δεν το ξέρουμε, γιατί δεν τον εφανέρωσε ο Κύριος. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο της επιστολής, το πώς ζούσαν οι χριστιανοί την εποχή εκείνη για να είναι σύμφωνοι όχι με τους ανθρώπινους νόμους, όπως ξέρετε άλλωστε στα τρία πρώτα τους πρώτους αιώνες, σε πολλά σημεία οι ρωμαϊκοί νόμοι ερχόνται σε σύγκριση με τους νόμους του Χριστού, με τις εντολές του Χριστού, και γι' αυτό έγιναν και οι διωγμοί. Λοιπόν, ας δούμε, είναι ένα χρονικό από την εποχή εκείνη, πολύ πρακτικά γραμμένο, δεν είναι φιλοσοφικό, και λέει απλώς πώς ζούσαν και πώς εφάρμοζαν αυτοί τους μακαρισμούς και κυρίως τον ένατο μακαρισμό που έγινε, ελέγχθη μόνο για τους πιστούς της Εκκλησίας, μόνο για τους χριστιανούς, και μάλιστα ελέγχθη πριν γίνει ακόμα η Εκκλησία του Χριστού, πριν δηλαδή σταυρωθεί και αναστηθεί ο Κύριος μας. Είναι ειδικά γραμμένοι για μας, είναι ειδικό προνόμιο για μας, ο ένατος μακαρισμός δεν μπορεί να τον εφαρμόσουν στο Χριστού ή τους εκτός Εκκλησίας, διότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Και από εκεί κρίνονται, είπαμε, με άλλους τρόπους, εάν αξίζουν, αν είναι δίκαιοι. Ας τη διαβάσω λοιπόν αυτή την επιστολή και θα δείτε πόσο καταπληκτικά περιγράφει το πώς ζήσανε εκείνοι οι άνθρωποι, που εμείς ούτε στον ύπνο μας δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μεγάλη επιστολή, μισή σελίδα είναι, αλλά που εφήρμασαν πραγματικά τους μακαρισμούς και γενικά τις εντολές του Χριστού και συνέτριψαν μια παγκόσμια ρωμαϊκή αυτοκρατορία που δεν μπορούσε να τη βάλει χέρι κανείς επί αιώνες. Εξαιτίας των πρώτων χριστιανών έπεσε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ξέρετε, η οποία ήταν και υποδιάλυση λόγω αμαρτίας και ακολασίας, αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους χριστιανούς και με το σταυρό στον ουρανό του Εντού τον Νίκα κατήργησε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και μάλιστα μετέφερε και την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη για να τελειώνει με αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέει και ένα τροπάριο, επί της γης κυλιόμενοι άπασαν την οικονομία του εχθρού, κατέστησαν και ναοί Θεού εφρημάτισαν. Οι 11 εκατομμύρια μάρτυρες που έχει η πρώτη εκκλησία των τριών πρώτων αιώνων. Μιλάμε βέβαια για εκατομμύρια, δεν είναι για τρεις. Βέβαια όλοι αυτοί οι άγιοι δεν μπορούν να αναφερθούν πουθενά και δεν ξέρω αν είναι όλοι, και όλοι γραμμένοι. Εμείς κάθε μέρα που κάνουμε λειτουργία και έχουμε και τα βιβλία μας, τα ημερολόγια της Εκκλησίας, ερωτολόγια μάλλον, αναφέρουμε 2, 3, 4 Αγίους και τους συναυτείς, συναυτό ή συναυτείς. Στην πραγματικότητα πρέπει να φέρουμε τουλάχιστον 30.000, γιατί τόσοι πέφτουν κάθε μέρα. Αν μια απλή διαίρεση κάνουμε στα 11 εκατομμύρια για να μην αναφέρουμε και τους νεότερους, δια του 365 έχουν 30.000 περίπου την ημέρα, αν είναι και περισσότεροι, που είναι αδύνατο. Αλλά ο Θεός του μνημονεύει, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που ζούμε, που πιστεύουμε, δεν είναι κάτι που το φτιάξαμε τώρα, όπως ο σοσιαλισμός ή ο καπιταλισμός, τα καινούργια, οι New Age κτλ. Εδώ έχουμε βάσει 2.000 χρόνων και πήρα 2.000 χρόνων και μάρτυρες 2.000 χρόνων. Επομένως είναι σοβαρά τα πράγματα και αστείοι εκείνοι που νομίζουν ότι θα μπορέσουν στη νέα εποχή να διαλύσουν βέβαια την Εκκλησία και τον Χριστό. Ήδη φαίνεται και η δική τους καρπή και ο τρόπος, όπως άκουσα, η νεολαία ήδη άρχισε να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, λέγει, εμείς μιλάει για τους χριστιανούς και δεν λέει τον εαυτόν του, αλλά το λέει γενικά. Χριστιανοί γά, ούτε φωνή, ούτε αίσθηση διακεκριμένη το λοιπόν στην ανθρώπων. Εμείς χριστιανοί λέει, δεν είμαστε ξεχωρισμένοι ούτε στη γλώσσα, μιλάμε την ίδια γλώσσα, ούτε στα έθη και ήθη και έθιμα και στα ρούχα, όπως θα δει παρακάτω. Δεν διαφέρουμε εκεί, ούτε έχουμε χωριστές πολιτήσεις. Αλλά για να μην χάσουμε πολύ χρόνο θα πάω κατευθείαν σε αυτό μας ενδιαφέρει. Λέγει δηλαδή,
πείθονται της ορισμένης νόμης και της ιδίης νικώσει τους νόμους. Δηλαδή, εμείς δεν ερχόμαστε ενάντια στους σωστούς νόμους της πολιτείας, αλλά ούτε που τους υπολογίζουμε, ούτε που τους ξέρουμε, γιατί με το βίο μας τους νικάμε αυτούς τους νόμους, χωρά τους ξέρουμε, είμαστε πολύ πάνω από τους ανθρώπινους νόμους. Και σήμερα συμβαίνει αυτό. Αν υπάρχει μια σωστή πολιτεία, η Εκκλησία και όσοι ζουν με τον νόμο του Χριστού και θέλουν να ζήσουν όπως θέλει ο Κύριος και αγαπούν τον Χριστό, δεν έχουν ανάγκη να διαβάσουν κανένα νόμο. Διότι όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι πάνω από τους νόμους διαχρονικά. Όχι μια εποχή, κάθε εποχή αλλάζει νόμος. Η Εκκλησία δεν αλλάζει τίποτα και εδώ της είναι πάντα υπεράνω. Αυτό λέει αυτό. Γιατί τους κατηγορούσαν ότι δεν εφαρμόζουν τους νόμους του κράτους. Πείθονται στις ορισμές. Εμείς δεν εφαρμόζουμε τους νόμους. Πειθόμαστε σε αυτούς τους νόμους, αλλά με το βίο μας τους νικάμε αυτούς τους νόμους. Δεν έχουμε ανάγκη καν να τους ξέρουμε. Και παρακάτω. Επί γη διατρίβουση, αλλά ουρανό πολιτεύονται. Είναι λέει στη γη. Ζούμε στη γη εδώ, αλλά η πολιτεία μας είναι ο ουρανός. Εκεί υπάρχει η πολιτεία μας, το κράτος, δεν υπάρχει. Η πολιτεία, το πραγματικό μας έθνος, ημών των χριστιανών, όλη τη γη. Δηλαδή, θέλει να πει, για να το κάνουμε πιο λιανά, όπως ας πούμε σε μια πρεσβεία μέσα στην Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι που είναι εκεί μέσα, ζουν βέβαια στην Ελλάδα, αλλά το κράτος δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Αμερική. Εδώ ζουν, αλλά εκεί έχουν την πολιτεία τους, πώς να το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν, εμείς λέει ζούμε εδώ στη γη, αλλά η πολιτεία μας, το έθνος μας είναι στον ουρανό. Αγαπώσει πάντας και υπό πάντων διώκονται. Χαρακτηριστικό, τον πρώτο χριστιανό και όλο τον χριστιανό είναι να αγαπούν όλο τον κόσμο, ακόμα και τους εχθρούς λέει ο Κύριος. Αλλά παρόλο που τι αγαπούν τους πάντες, από όλους κυνηγιώνται, όλοι τους κυνηγάνε. Και παρακάτω λέει το εξής, αγνοούνται και κατακρίνονται οι χριστιανοί. Μας αγνοούν και ενώ δεν θέλουν να μας ξέρουν, μας κατακρίνουν και από πάνω. Είναι πράγματα που τα ζούμε. Θανατούνται και ζωοποιούνται. Είναι στα θαύματα, παιδί. Τοχεύουσι και πλουτίζουσι πολλούς. Οι ίδιοι, και μάλιστα οι άλλοι, οι Απόστολοι ήταν πτωχοί, αλλά όλους τους πιστούς, τους δικούς τους, τους έκαναν πλούσιους. Και ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος, που δεν είχε τίποτα παρά μόνο το. Γιατί δεν ήθελε να έχει, ή έγραφε κάποτε σε έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιον ειδικό, ότι εγώ λέει όλες τις περιουσίες σας. Όχι μόνο τις περιουσίες σας είναι δικές μου και πραγματικά ήταν, αλλά και τα μάτια σας, αν σας ζητούσα, θα βγάλετε να μου τα δώσετε. Και ήταν πραγματικά έτσι. Δεν είχε ανάγκη ο Απόστολος Παύλος να έχει περιουσία, διότι τα πάντα ήταν δικά του. Και ξέρουμε ότι και πολύ πλούσιοι ήταν. Και αν θυμηθούμε μόνο την Λυδία, την Προφυροπόλη, που είχε τέτοιο πελόρ, τέτοια επιχείρηση προφύρας τότε που ήταν επανάκριβη, είχε τέτοιο προσωπικό και τέτοιο σπίτι που ζήτησε να εξεργάσει όλη την εκκλησία μέσα. Και ήταν η Λυδία, η Αγία Λυδία, η Προφυλοπόλη. Επομένως, λέει, εμείς δεν έχουμε, πώς λέει εδώ, πτωχεύουσι, ιδίως οι ασκητές, είμαστε πτωχοί, αλλά πλουτίζουμε πολλούς. Πάντων υστερούνται και εν πάση περισσεύουσι. Απ' όλα υστερούμεθα, μιλά για τους ασκητές, και περισσεύουμε απ' όλα. Πολλοί από εμάς, καμιά φορά κάνουν το λάθος να λυπόμαστε. Στους καημένους τους ασκητές εκεί πάνω που δεν τρώνε παρά μόνο ψωμί και νερό, τι υστερούνται, τι στερήσεις έχουν. Μα τους ρώτησε τους ίδιους. Αν θέλουν παραπάνω. Αυτά τους περισσεύουν, τα θεωρούν και παραπάνω. Επομένως, εσύ κοίτα και εγώ τον εαυτό μου, μην κοιτάμε. Αυτό θέλει να πει. Έτσι το βλέπω εγώ. Πάντων υστερούνται, σύμφωνα με τη γνώμη του κόσμου, και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, αλλά και τα γλέντια, τις διασκεδάσεις, τις ακολασίες, αυτά τα υστερούνται. Τα υστερούνται τότε οι πιστοί και τώρα, και εν πάση περισσεύουν. Εκείνα που είναι απαραίτητα έχουν και παραπάνω από ό,τι τους χρειάζεται. 14 γιατί είναι απομεμβράνη με αριθμούς. Ατιμούνται και έντες ατιμίες δοξάζονται. Όλοι τους περιφρονούν, τους ατιμούνται, δηλαδή τους κάνουν δηλαδή τους βρίζουν, τους ατιμάζουν και στο τέλος έρχεται να δοξαστούν. Διότι εμφανίζονται ότι τελικά είχαν δίκιο ας πούμε και οι άλλοι το βρίσκουν στο τέλος. Γίνεται και σήμερα αυτό.
βλασιμούνται και δικαιούνται. Μας βλασιμούν συνεχώς, στο τέλος, όταν έρθει ο κόπος το φταίνει, τότε μας δείχνουν και το δίκαιο. Και δικαιούνται, όχι. Δηλαδή όταν λέει δικαιούνται για την εποχή εκείνη των διωγμών, δεν εννοεί δικαιούνται μόνο από τις αρχές, γιατί γι' αυτό συνέβαινε, δικαιούνται από τους δημίους. Διότι όταν οι δήμοι που τους βλασιμούσαν στην αρχή βλέπουν το δίκαιο και γίνονται και οι ίδιοι χριστιανοί και πώς το λένε, μαρτυρούν μαζί με αυτούς που ήταν τα θύματά τους, να που δικαιώθηκε ο μάρτυρας, ας πούμε, γιατί έχουμε τέτοια σε συναξάρια πολλούς δημίους να γίνονται χριστιανοί, δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι κατά της Εκκλησίας που στο τέλος να γίνονται, δηλαδή δικαιούνται, λιδωρούνται και ευλογούσι. Μας λιδωρούν, μας βρίζουν το χειρότερο τρόπο και εμείς τους ευλογούμε. Δηλαδή οι χριστιανοί λιδωρούνται, ξέρετε, θα πει, με πολλούς τρόπους, κακολογούνται, αλλά αυτοί ευλογούν αντί να απαντήσουν με βρυσίες. Υβρίζονται και τιμώσει. Μας βρίζουν και εμείς αντί να τους βρίσουμε και εμείς τους τιμούμε. Αγαθοποιούντες ως κακοί κολλάζονται. Όταν κάνουν το καλό, λέει, τους τιμωρούν σαν κακούς. Τους πάνε στο δικαστήριο και τους κολλάζουν, τους τιμωρούν γιατί έκαναν το καλό, το αγαθό. Κολλαζόμενοι χαίρουσι. Αλλά αυτοί οι χριστιανοί, εμείς χαιρόμαστε όταν μας τιμωρούν γιατί έκαναν το καλό, σαν ως ζωοποιούμενοι, σαν να μας είχαν ζωοποιήσει, σαν να μας είχαν κάνει δώρα και τιμές. Και το τελευταίο, υπό Ιουδαίων ως αλόφιλοι πολεμούνται, οι Εβραίοι μας κυνηγάνε όλοι, λέει, γιατί μας θεωρούν αλόφιλους, και υπό Ελλήνων διώκονται, αλλά και οι ιδωλολάτρες, οι Έλληνες, όταν λέει Έλληνες εδώ είναι ιδωλολάτρες, μας διώκουν για αυτοί. Και οι Εβραίοι μας κυνηγάνε και οι αντίπαλοι των Εβραίων, οι Έλληνες, πάλι και αυτοί μας κυνηγάνε, διώκονται. Και την αιτία της έχθρας υπήν η μισού της ουκέπους. Και κανείς από αυτούς δεν μπορεί να πει για ποιο λόγο μας έχουν τέτοια έχθρα μεταξύ μας. Ήταν η ζωή τους, τους αιώνες, η ζωή υπόδειγμα, και νομίζω ότι και στη σημερινή εποχή, γιατί η Εκκλησία δεν αλλάζει, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα για τους πιστούς, πιστούς που είναι σωστοί χριστιανοί. Αυτό που λέει ότι εμείς τους ευλογούμε, αυτοί μας βρίζουν, εμείς μας τους λιδωρούνται και ευλογούνται, όλα αυτά, όπως βλέπετε, είναι διωγμοί που αναφέρονται στον ένα το μακαρισμό. Όπως θα δούμε, το ένα και το είδαμε, όταν ονειδήσεις είναι ημάς, μακάρι να είστε, ευχαριστημένοι να χαίρεστε, όταν ονειδήσεις είναι ημάς οι άνθρωποι. Όλες αυτές τις γνωστές που λέει εδώ, τις είχαν για χαρά και διώξουν και τους διωγμούς αυτούς ακόμα. Εσείς, λέει, να είστε μακάρι αν σας κάνουν διωγμούς και ύποση, παν πονηρό ρήμα καθημών σε εβδόμενη ανεγερμού. Αυτό το τελευταίο αφορά βέβαια όχι μόνο στις κακολογίες της Βυσσέας, αλλά κυρίως στη συκοφαντία. Διότι συκοφαντούνται πολλοί και συκοφαντούνται και ακόμα και σήμερα χριστιανοί, χωρίς να έχει δίκιο αυτός βέβαια. Οι άδικοι θα κάνουν αυτά. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Έτσι βλέπουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί μας οδήγησαν στην εφαρμογή του ενάτου μακαρισμού. Μακάρι όταν ανηδήσει εμάς και διώξουσι, να πάθουμε διωγμούς και δεν μας βρίζουν και μας συγκοφαντούν, ένα και νεμού, γιατί πρέπει να χαιρόμαστε. Αλλά και η πείρα των γερόντων, όπως ξέρουμε από τα γεροντικά και όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών, στις μετέπειτα αιώνες το ίδιο πράγμα λέει. Και μέχρι σήμερα, αν είμαστε σωστοί, το ίδιο πρέπει. Να μιλούμε αυτά τα πράγματα. Και για να πάρω ένα πιο έτσι πιο απλό κείμενο που ίσως να το καταλαβαίνουμε και καλύτερα, γιατί αυτό απλό είναι όπως βλέπετε, αλλά είναι στις πρώτες εποχές, θα διαβάσω και από το γεροντικό κάτι παρόμοιο που έχει πάλι δείξει πρακτικά πως εφαρμόζεται ο ένατος μακαρισμός που είναι αποκλειστικά για τους χριστιανούς και ο οποίος μακαρισμός έχει όχι μόνο βασιλεία των ουρανών αλλά και ειδική θέση. Ο μισθός πολλής εν της ουρανής δεν σημαίνει ότι θα έχει περισσότερο μισθό από μέσα του κορυδεύουν, αλλά ότι εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολλά εσύ. Δηλαδή, αυτοί που λέει μισθός πολλής θα έχουν πολύ ανώτερες θέσεις, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι που θα έχουν κατώτερα να είναι μέσα στον παράδεισο. Μέσα στον παράδεισο να είσαι και ό,τι θες ας πάρεις. Όμως ξέρει ο Χριστός να τιμά αυτούς που πρέπει να τιμά. Αυτό λέει στο τέλος. Λοιπόν, θα διαβάσω
πώς το είδαν οι γέροντες αυτόν τον ένατον μακαρισμό που μιλάει ότι εμείς πρέπει να έχουμε χαρά όταν μας βρίζουν, όταν μας ονειδούν, όταν μας κοροϊδεύουν, όταν μας διώκουν, ακόμα και μέχρι θανάτου όπως λέω τα παλαιά, και όταν μας υποφαντούν, εμείς δεν πρέπει να λυπούμαστε. Αυτό λέει ο τελευταίος. Να έχουμε χαρά, γιατί αυτό ο Χριστός το καταγράφει. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα το αξιοποιήσει σε μισθό, δηλαδή σε βασιλεία ουρανών. Λοιπόν, ας δούμε και από το γεροντικό κάτι που μας οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, στον ίδιο τρόπο εφαρμογής. Θέλω να πω δηλαδή... Λέει εδώ, ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πώς θα μπορούσε να γίνει μωρός, δηλαδή πουτός, δηλαδή μωρός, ξέρω τι θα πει, για την αγάπη του Χριστού. Εκείνος τότε του διηγήθηκε αυτό το περιστατικό. Πάντα οι γέροντες μιλούσαν στην πράξη, ποτέ σε θεολογίες. Παραδείγματα τη ζωή, καυτά παραδείγματα, αλλά όλα παραδείγματα είχαν τέτοια φώτιση, ώστε μπορούσαν τη θεολογία να την κατεβάζουν χαμηλά, να μπορούν να τη φάνε τα πρόβατα. Γιατί όταν έχεις πρόβατα και τις βάζεις στο χορτάρι και το κρεμάς ψηλά, ψηλή θεολογία, και τα πρόβατα από κάτω το κοιτάνε, δεν χορτάνουν. Οι γέροντες το κατεβάζανε κάτω το χορτάρι, και το τρώει ο κόσμος. Και αυτό γίνεται ακόμα σε μικρότερη κλίμακα, γιατί ακόμα έχουμε και ασκητές και οι γέροντες στα καρούλια και τα ποδό, και μπορούμε, αν θέλουμε, να τους βρούμε και να μάθουμε. Και τίποτα να μην μας πούν, ο τρόπος της ζωής θα μας διδάξει. Λοιπόν, λέει εδώ, πήγε να ρωτήσει μια συμβουλή και αυτό σου λέει ένα περιστατικό. Ένας γειτονάς μου ερημίτης του λέει, μπορεί να ήταν και ο ίδιος ας πούμε, αλλά συνήθως έτσι το λέγανε για να μου πει εγώ, ένας γειτονάς μου ερημίτης περιμάζεψε ένα εγκαταλελειμμένο παιδί στην καλύβα του και το μεγάλωσε. Μια μέρα τον άκουσα να το συμβουλεύει. Αν τύχει και σε βρίζει κανείς γιέ μου, εσύ ευλόγησέ του. Είδατε τι το μακάρισμα όπως θα διαβάσαμε και στις πρώτες. Δηλαδή η ζωή εκκλησιαστική είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει σε 2000 χρόνια. Επομένως το ίδιο και εδώ. Εάν, το λέω πάλι, αν τύχει και σε βρίζει κανείς γιέ μου, εσύ ευλόγησέ του. Όταν σε επασκαλέσει το τραπέζι, φάγε τα χειρότερα και άφησε για τους άλλους τα καλύτερα. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Αλλά έτσι πρέπει. Αυτό είναι το πνεύμα. Αν πρέπει να διαλέξεις μόνο τα φορέματά σου, προτίμησε τα παλιά και άφησε στους άλλους τα καινούργια. Παίρνουν δηλαδή από την Ιμετροσύχη. Στους άλλους τα καινούργια. Αν σε στείλουν, και συνεχίζει, δεν πρόφτασε να τελειώσει τη φράση του γέροντος, το παιδί βιάστηκε να τον διακόψει. Μα για κουτώ με περνά σαβά να κάνω όλα τούτα που μαραδιάζεις. Και απήντησε ο γέροντος. Ναι παιδί μου, αποκρίθηκε ο καλός Σαββάς. Γίνε μωρός για την αγάπη του Χριστού μας, να βρεις γαλήνη στη ζωή σου. Θέλεις να βρεις γαλήνη στη ζωή σου και εδώ, γιατί η γαλήνη είναι ο παράδεισος. Στον παράδεισο υπάρχει απόλυτη γαλήνη. Και ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Αν δεν μπεις από εδώ στην βασιλεία, έστω και τελευταία στιγμή, δεν μπαίνει. Λοιπόν, να βρεις γαλήνη στη ζωή σου. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε τους μακαρισμούς και τίως το τελευταίο, αν θέλουμε να βρούμε γαλήνη στη ζωή μας σύμφωνα με τους γέροντες. Συμφωνάει λοιπόν. Και κάποιο ρητό που βρήκα, δεν ξέρω από ποιο προέρχεται, είναι όταν σε αδικούν, πρώτη δουλειά είναι να θυμώσεις. Να βρίσεις, να κρυγηθείς, ξέρω εγώ, να του κάνεις το ίδιο, δηλαδή να οργιστείς. Και αν δεν οργιστείς, λένε σε βλάκας. Εγώ είμαι βλάκας, να με βρίζει αυτός και να μιλάω εγώ. Είπε κάποιος, λοιπόν, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά είναι πολύ σωστό. Ανόητος είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να θυμώσει. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να θυμώσεις, είσαι ανόητος. Αλλά σωστός είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει να θυμώσει. Αυτό είναι η μακαρίτη. Ο χριστιανός δεν είναι ανόητος, ούτε δεν έχει νεύρα. Δεν θέλει να θυμώσει και μπορεί να το κάνει, εάν είναι σωστός. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούν. Και γι' αυτό... λέμε ότι εμάς μας ενδιαφέρει αυτή η περίπτωση, τώρα ας μην μιλάμε για τους άλλους. Όπως βλέπουμε, η Εκκλησία του Χριστού μας, αν και δούμε τους μακαρισμούς που είναι
εισαγωγή στην επί του όρους ομιλία. Στη συνέχεια θα μας πει τους λεγόμενους νόμους, δεν είναι νόμοι, τους τρόπους ζωής που λέγεται ο Ευαγγελικός νόμος, όπως λέγεται, οι συμβουλές και οι τρόποι ζωής για τους εχθρούς, για τους φίλους κτλ. Αλλά πρώτα βάλει μια εισαγωγή που τα έχει όλα μέσα. Η μακαρισμό λοιπόν είναι η εισαγωγή που όταν κανείς τη γνωρίζει και τη ζήσει δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο για να πάει προς τη βασιλεία των ουρανών, όπως αγράμματοι χωρικοί και χωρικές που δεν ξέρουν τίποτα άλλο παρά, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, παρά να πηγαίνουν πάνω στο ξοκλήσι, να ανάβουν τα καντέλια, να λένε την παράκληση, να πηγαίνουν σπίτι τους, να κοιτάνε τα παιδιά τους και να μην ξέρουν τα άλλα. Αλλά τον μακαρισμό τους εφαρμόζουν στη ζωή τους μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, η Εκκλησία του Χριστού στηρίζεται κυρίως στην επιδίωξη της δικαιοσύνης. Είναι γνωστό εκείνο που λέγει: δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Εδώ το ενικούντες, θα πω κάτι που δεν το είπα πριν. Είπε: επί της γης ζούμε, λέει, και στους ουρανούς διατρίβουμε. Δεν είμαστε κάτοικοι της γης οι χριστιανοί. Είμαστε ένικοι της γης. Γι' αυτό λέει εδώ: οι ενικούντες επί της γης να μάθουν δικαιοσύνη. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτοικοι της γης, ό,τι αν τους πεις δικαιοσύνη δεν πρέπει να μάθουν. Αλλά η δική μου, εγώ εσείς θέλω να είστε ενικούντες επί της γης, να δω, εδώ να έχετε με ενίκιο δηλαδή να βρισκόμαστε. Εδώ βρισκόμαστε με ενίκιο, όπως ένα ενοικιαστής που μένει ένα διάστημα σε ένα σπίτι και υπολογίζει πότε θα φύγει. Δεν νομίζω ότι είναι δικό του και δεν είναι δικό του. Έτσι και οι ενικούντες λοιπόν δικαιοσύνη μάθετε, αυτό θέλει ο Θεός. Οι χριστιανοί λοιπόν οφείλουν να είναι δίκαιοι. Αυτό λένε οι μακαρισμοί. Αν από τους 9 ή 3 μιλάνε για δικαιοσύνη, καταλαβαίνετε ότι είναι αδιανόητο να είναι κανείς χριστιανός σωστός και να μην είναι δίκαιος. Να επιδιώκουν το δίκαιο, όχι απλώς να είναι δίκαιοι, γιατί μπορεί να κάνει δίκαιο, αλλά άμα δεν μπορεί να το κάνει καλά, κάνει και καμιά αβαρία, ας πούμε, άμα δεν τον παίρνει. Αλλά να επιδιώκουν το δίκαιο, να το επιζητούν σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, οποιαδήποτε φάση. Μα και στην οικογενειακή ζωή, μα και στην εργασία, μα και στη διαστέδαση, μα και στην εκδρομή, μα και στον περίπατο, δεν ξέρω πού θα πάνε. Παντού, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, στο φαΐ, στο πιωτό, στην εκκλησία, παντού να είναι δίκαιοι. Σε όλες τις φάσεις ζωής τους. Αλλά δεν φτάνει να έχουν σωστή άποψη για τη δικαιοσύνη, όπως τη φαντάζεται ο καθένας, και να την εφαρμόζουν όταν μπορούν. Γιατί πολλοί λένε εγώ αυτό το θεωρώ δίκαιο, εκείνο δεν το θεωρώ σωστό, δεν το θεωρώ. Δηλαδή έχω μια δική μου δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε για αυτή τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, πρέπει να έχουν σωστή άποψη για τη δικαιοσύνη, αλλά δεν αρκεί αυτό να την εφαρμόζουν όπου μπορούν. Όπως λέγει ο πρώτος μακαρισμός, πρέπει να πεινούν και να διψούν για τη δικαιοσύνη. Και ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει εκείνος που πραγματικά πεινάει και διψάει, σε ποια άκρα φτάνει όταν πραγματικά έχει πείνα και δίψα, όχι απλώς μια τάση, μια απόφαση, μια προτίμηση στη δικαιοσύνη. Δεν το λέει έτσι. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, όχι εκείνοι που επιθυμούν και αγαπούν τη δικαιοσύνη, το ξέρω εγώ, αλλά οι πεινώντες και διψώντες. Η πείνα μπορεί να φτάσει σε άκρα όπως έγινε στο Μεσολόγιο, ας πούμε. Τέτοια πείνα μιλάει εδώ. Και η δίψα μπορεί να σε φέρει σε τρέλα, εάν δεν βρει νερό. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτές τις φράσεις, σε ακραία κατάσταση υπέρ της δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο πρώτος από τους τρεις. Λοιπόν, και αυτοί λες χορταστήσονται. Όταν πραγματικά πεινάει ο άνθρωπος, με πείνα ακραία, ας πούμε, όταν πραγματικά διψάει, θα φροντίσει να βρει και ψωμί και νερό και θα χορτάσει. Υποπόσχεται λοιπόν, όσο έχουν τέτοια, ας πούμε, τη δικαιοσύνη, έφεση, ότι οπωσδήποτε θα χορτάσουν, θα βρουν τρόπο να χορτάσουν, από δικαιοσύνη βέβαια, γιατί θα κάνουν το παν να επιτύχουν τη δικαιοσύνη. Και στον δρόμο αυτό, προσπαθώντας να εφαρμόσουν τη δικαιοσύνη με πείνα και δίψα, περνάνε στον 8ο μακαρισμό, ο οποίος λέγει: μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνη. Αν αποφασίσεις να κυνηγείς τη δικαιοσύνη και να διωχτείς ακόμα και να ζημιωθείς για τη δικαιοσύνη, τότε θα το βρεις, θα χορτάσεις και τότε πλέον είναι ανοιχτός ο δρόμος για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό λέει ο 8ος μακαρισμός. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνη, αυτοί βρήκαν τον δρόμο προς τον μακαρισμό αυτόν, διότι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Έχουν πλέον ανοιχτό δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών.
Και αυτά αναφέρονται γενικά στους ανθρώπους, όπως είπαμε. Η πορεία λοιπόν προς τον χορτασμό της δικαιοσύνης περνάει από δύο ορμούς. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δεν μπορεί να χορταστείς στην πείνα και τη λήψη σου χωρίς να υποστείς και δύο ορμούς, έτσι όπως είναι σήμερα ο παλιάνθρωπος, ο πεσμένος άνθρωπος. Όταν λέμε θα περάσει από δύο ορμούς, σημαίνει να είσαι ανυποχώρητος στον δρόμο της δικαιοσύνης. Ακόμα και αν όταν διώκεσαι, τότε βέβαια όταν διώκεσαι και το δέχεσαι και στο πρόγραμμά σου, είσαι στον καλό δρόμο για να πας προς τη βασιλεία. Αν το συνεχίσεις αυτόν τον δρόμο, τον διωγμό, θα φτάσεις κάποτε στη βασιλεία των Αγών. Αυτόν τον δρόμο, από την πείνα και τη δίψα προς τον χορτασμό και τους διωγμούς, τον βάλισαν οι προχριστού δίκαιοι. Πατριάρχες, προφήτες, φιλόσοφοι των αρχαίων Ελλήνων, στρατηγοί σωστοί των αρχαίων Ελλήνων κτλ. Και των άλλων λαών, Παρθίδης, ο δίκαιος, βάζει αυτόν τον δρόμο με διωγμούς. Δηλαδή έφτασε μέχρι τον 8ο μακαρισμό, που δεν αναφέρεται στους χριστιανούς όπως βλέπετε, αλλά γενικά. Ο Σοκράτης, ο Πλάτων, μάλιστα ο Σοκράτης διώχθη μέχρι θανάτου, το ξέρω. Διότι ήθελε να είναι δίκαιος όπως νόμιζε αυτός και δεν πίστευε στους 12 θεούς του Ολύμπου. Και τώρα μου ήρθε στη σκέψη, είναι οι ιδωλολάτρες αυτοί που κάνουν και μάλιστα και συλλόγους και ναούς και τα λοιπά, και θέλουν λέει να επαναφέρουν την ιδωλολατρία, τέτοια ηλικιότητα αν δεν είναι εγκληματική, και θέλουν να πάνε πριν από τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη και αυτούς, να πάνε στους πρώτους, στους 12 θεούς του Ολύμπου. Δηλαδή τέτοια πιστοχώρηση πίσω, γιατί ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας τους βοηθάνε στην ιδωλολατρία του 12 θεού. Και αν λέγεται αυτό λογική και σωστός τρόπος σκέψης, καταλαβαίνουμε είναι από τους νέους καρπούς, τους άπειρους καρπούς της New Age, της νέας εποχής, που ακόμα δεν την ξεκίνησαν και έβγαλε όλα τα αποτρόπαια, τα καθαρτά της, τη χαβούζα της την άνοιξε, πριν καλά ξεκινήσει. Γιατί φιλοδοξούσε και φιλοδοξεί, λέει, το χιλιετή αυτή να είναι της New Age, της νέας εποχής που θα φέρει ειρήνη, θα φέρει κυβέρνηση κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ιδωλολατρία βέβαια είναι κάτι που δεν μπορεί κάθε σωστός άνθρωπος ή χριστιανός να το δεχθεί. Όμως υπάρχει και αυτό. Το ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν διωγμούς, το ξέρουμε για τον Σοκράτη, για τον Πλάτωνα, κυρίως μπορεί να πω και για τον Θεμιστοκλή που ήταν στρατηγός, τεράβαρχος. Και αυτός για το δίκαιο του όπως το νόμιζε δέχτηκε να φάει και ξύλο. Όπως ξέρετε, την περίφημη φράση με τον Ευρυβιάδη, τον αρχηγό των ναυτικών δυνάμεων των συμμάχων και των Ελλήνων, που ήταν ξερωτέφωνο λίγο και δεν καταλάβαινε αυτό που του έλεγε, δεν επίθεται δηλαδή να γίνει ένα μαχείο όπως ο Θεμιστοκλής και πάνω στο θυμό του σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει. Ο Θεμιστοκλής δεν του απήντησε έτσι, αλλά λέει πάταξον μεν, δέχομαι αυτό το ξύλο, το δείγμα, άκουσον δε, αλλά να ακούσει ποιο είναι το σωστό και το δίκαιο. Επομένως, είτε έτσι είτε αλλιώς, στην αρχαία εποχή υπάρχουν άνθρωποι που θα μας ντροπιάσουν αν ποτέ βρεθούμε στην αστυνομία. Διότι αυτοί, και αν καθίσει να σκεφτεί, θα δει τα ήθη και τα έθιμα των αρχαίων πρώτων Ελλήνων κτλ. Του χρυσού αιώνα, μας ντροπιάζουν εμάς το όπως ζούμε εμείς σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τον 8ο είναι για όλους. Και πρώτον από όλους που υπέστη διωγμή στο θάνατο, ήταν ο πρώτος. Άνθρωπος ή ο δεύτερος, δεν θυμάμαι αν είναι ο Κάιν πρώτος ή ο Άβελ, τα δύο πρώτα παιδιά ήταν. Ο πρώτος που διώχθηκε για τη δικαιοσύνη, γιατί ευαρισούσε το Θεό με τη θυσία του, ήταν ο Άβελ που τον σκότωσε ο Κάιν, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί τον προτιμούσε ο Θεός. Από εκεί άρχισε όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί δίκαιοι και μεγάλοι και κάποιοι άνθρωποι που εμείς δεν είμαστε άξιοι τίποτε να του και στο πόδι να μιλήσουμε τα παπούτσια του, α πούμε. Και αυτοί έχουν παράδεισο, εφόσον εφρόντισε ο Κύριος για αυτούς, το μεγάλο Σάββατο στη Σαδουκάνδρο, η οποία συνεχίζεται, διότι δεν είναι μέσα στον χρόνο. Υπάρχει ακόμα. Ό,τι έγινε από τον Κύριο υπάρχει ακόμα. Τίποτα δεν έγινε παρελθόν. Όπως ούτε η Μεγάλη Πέμπτη, ούτε η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, ούτε η Σαδουκάνδρο, ούτε η Ανάσταση, όλα αυτά είναι διαφορετικά. Υπάρχουν συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε,
εκτέλεσαν έστω και τον 8ο μακαρισμό, έστω μέχρι εκεί που μπόρεσαν να φτάσουν, βεβαίως ήσαν η δικαιοσύνη την οποία αυτοί υποστήριζαν ήταν ατελής και αδιαφώτιστη, και οι ενέργειες που έκαναν για να υποστηρίξουν δικαιοσύνη και να υποστηρίξουν διωγούς ήταν προέρχοντα από την έντονη επιθυμία τους για δικαιοσύνη, χωρίς να ξέρουν αν αυτό που έλεγαν ήταν σωστό. Αλλά αυτό το αναγνωρίζει ο Κύριος, διότι την πρόσθεση επαινεί, την πρόσθεση τιμάει, όπως λέει το Χριστός, δεν θυμάμαι ακριβώς το λέει. Επομένως κέρδισαν την βασιλεία των ουρανών. Αλλά για μας δεν ισχύει αυτό. Εμείς πρέπει να οπωσδήποτε να φτάσουμε στον ένατο, διότι το λέει καθαρά, ένα και νεμού. Εμείς με τον Χριστό ελπίζουμε να βρεθούμε. Αν λοιπόν δεν τα κάνουμε αυτά που λέει για αυτόν, για μένα δεν τα κάνουμε και αυτά, τι σχέση έχουμε εμείς με τον Χριστό και με τη βασιλεία? Ούτε στους αρχαίους είμαστε που δεν γνώριζαν, αλλά είχαν δικαιωθεί, ούτε και στη σωστή θέση είμαστε, διότι ό,τι και αν κάνουμε εμείς το νομίζουμε δίκαιο, αυτό το θεωρώ καλό, εκείνο δεν το θεωρώ, την νηστεία δεν τη θεωρώ σωστή, το άλλο δεν το θεωρώ. Όλα αυτά δεν γίνονται ένα και του Χριστού. Και άμα δεν τα κάνει για τον Χριστό, δεν έχει θέση στη βασιλεία του Χριστού, στο τραπέζι της βασιλείας, όπως το λέει στο Λουκά, ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου, εν τη βασιλεία μου. Το τραπέζι λέει εκεί, θα είμαστε όλοι και θα τρώμε και θα πίνουμε φυσικά όχι τρόφιμα τέτοια που αποσυντήθηκε και σαπίζουν το Ρωμάνο. Είναι άλλα τα οποία δεν μπορεί να καταλάβει σήμερα ο άνθρωπος, διότι δεν έχει ακόμα τα φόντα. Όπως πολλά δεν μπορεί να καταλάβει ένα παιδί που είναι στην πιάτη της μάνας του, έστω και αν με ειδική τεχνολογία του βάλουμε να μάθει τι είναι το κόκκινο, το πράσινο κτλ. Τι μπορεί να το πούμε μέσα σε ένα παιδί που είναι μέσα στην πιάτη μας, για το κόκκινο, το πράσινο, για τα φύλλα, για τα... Θέλουμε να τα πούμε, πραγματικά, αλλά δεν λέγονται, γιατί δεν έχει τη γλώσσα και τις παραστάσεις που χρειάζεται. Έτσι, και εμάς όταν λέει τραπέζι βασιλείας κτλ, να σύρουμε και να πίνουμε, το μόνο που μπορεί να μας πει είναι αυτό, αλλά ότι θα είναι πολύ ανώτερα και πολύ πιο, ας πούμε, μεγαλειώδη αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε τώρα να το καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε τα φόντα. Μέσα σε πέντε αισθήσεις δεν μπαίνουν οι άπειρες εδωταγμένες, ας πούμε, της βασιλείας. Στον ένα του μακαρισμό όμως μιλάει για διωγμούς που θα υποστούν οι άνθρωποι ένεκα της θείας δικαιοσύνης, όχι απλώς της δικαιοσύνης, που είναι υπερτέλεια, και η δικαιοσύνη αυτή που λέγεται και δικαίωση από τον Απόστολο Παύλο σαρκώθηκε όχι σε νόμους αλλά στο πρόσωπο του ίδιου του Χριστού. Η δικαιοσύνη του Θεού, η θεία δικαιοσύνη έγινε σάρκα και ήρθε εδώ στη γη στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι η δικαιοσύνη η πραγματική, και όταν γίνεται κάτι για αυτόν, σωστά, είναι δίκαιο. Αυτός λοιπόν ο ένατος, γι' αυτό μιλάμε. Αλλά και οι δύο μορφές της δικαιοσύνης, και η επίγεια δικαιοσύνη όπως την κατάλαβε, έστω και ατελής, και η θεία δικαιοσύνη αυτή υπέρτατη που ήρθε ο Θεός, δεν είναι οι ίδιες, είναι πολύ ανώτεροι βεβαίως, απείρως ανώτεροι, αλλά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και η μία δικαιοσύνη και η άλλη, αφού έχουν την ίδια πηγή προελεύσεως, δηλαδή των Θεών. Δηλαδή και η δικαιοσύνη που έχουν οι άνθρωποι, οι δέκα εντολές, ο Μωσαϊκός νόμος και ό,τι άλλο έχει σωστό, δεν τα βγάλανε από την κοιλιά τους, όπως θα λέγανε οι άνθρωποι. Από το Θεό προήρχαν και αυτά. Και όπως ξέρουμε, ο νόμος ξεκίνησε από τις 10 πλάκες που ήταν γραμμένοι το δάχτυλο του Θεού, και στο Άγιο Πνεύμα φώτισε ο νομοθέτης ο Θεού, το Σόλωνα, τους άλλους εργότες, τους φιλοσόφους κλπ. Και φτιάξαμε μια δικαιοσύνη, η οποία βέβαια είναι ατελής, αλλά έχει πηγή και αυτή των Θεών. Γι' αυτό και έχουν και κοινά χαρακτηριστικά. Και ένα που ήθελα να πω, κοινό σημείο και για την ανθρώπινη δικαιοσύνη που φτάνει μέχρι τον 8ο μακαρισμό και για τη θεία δικαιοσύνη, δηλαδή του Χριστού μας, είναι ένα κεντρικό κοινό σημείο, είναι η εκδίκηση. Είναι στοιχείο κεντρικό απονομής δικαιοσύνη. Έχουμε. Περιμένουμε έτσι να σταματήσει. Να περιμένουμε να σταματήσει. Λοιπόν. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η εκδίκηση, στο να θέλει ο άνθρωπος να εκδικηθεί, δεν απαγορεύει.
Πολλοί νομίζουν ότι απαγορεύεται. Πρέπει να είσαι τέτοιο άνθρωπο ζυμάρι που να μην μα αδικούν και εσύ να μην υποθεί δικαιοσύνη. Αυτό ήθελα να το πούμε σήμερα, αλλά αν α πούμε. Ξέρω. Είναι κοινή επιθυμία και στην ανθρώπινη δικαιοσύνη και στη θεία δικαιοσύνη. Όπως είπα και προηγουμένως, όχι το είπα, το λέω τώρα, το έχω ξανακούσει, η θεία δικαιοσύνη εκφράζει την εξής λέξη. Η εκδίκηση της θείας δικαιοσύνης, της δικαιοσύνης του Θεού. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Δηλαδή, ο Θεός δεν καταργεί την εκδίκηση. Αλλά λέει θα την δώσω εγώ, γιατί εγώ ξέρω να την δώσω, ώστε κάνοντας εκδίκηση να μην κάνεις άδικο. Η εκδίκηση πρέπει να είναι δίκαιη. Και γι' αυτό επιμένει ο Κύριος ότι εγώ μπορώ να κάνω δίκαιη την εκδίκηση, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Το ότι δέχεται ο Κύριος τη δικαιοσύνη, και όχι μόνο δέχεται, αλλά και θα την εφαρμόσει, την εκδίκηση, με συγχωρείτε, το ξέρουμε και από την Αποκάλυψη. Λέει εκεί στην Αποκάλυψη, όταν ήμιξε, λέει, την πέμπτη σφραγίδα, είδε υποκάτους της αστηρίου τα ψυχάς των εισφραγμένων για το λόγο του Θεού. Ο Ιωάννης τον ουρανό, το θυσιαστήριο το υπερουράνιο. Γι' αυτό και στις τράπεζες Άγιες που εμείς ας πούμε εγκαινιάζουν οι επίσκοποι, πάντα υπάρχουν Άγιοι Αλείψανα Αγίων. Αυτά που έχουμε πάντοτε, δεν εγκαινιάζεται Αγία Τράπεζα χωρίς Άγιοι Αλείψανα, που συμβολίζουν τις ψυχές των Αγίων, των μαρτύρων που είναι κάτω από το υπερουράνιο θυσιαστήριο. Επομένως εκεί αυτές οι ψυχές μας λέει στο Αποκάλυψη, τα έχουμε μελετήσει, Αποκάλυψη, αλλά την θυμόμαστε. Αποκάλυψη έξω κεφάλαιο 10 στίχο. Ότι ότε ήνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω της εισαστηρίου τα ψυχά των εισφραγμένων, δια τον λόγο του Θεού και δια τη μαρτυρία του αρνίου, ηνύχων και έκραξαν φωνή, μεγάλη λέγοντας. Έως πότε ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρινείς και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης, πότε θα μας εκδικηθείς? Ζητάνε εκδίκηση αυτοί που είναι το εκλεκτότερο μέρος της Εκκλησίας του Χριστού. Οι μάρτυρες που είναι κάτω από το θυσιαστήριο. Πρόκειται για τα εκλεκτότερα μέρη της Εκκλησίας του Χριστού. 11 εκατομμύρια των πρώτων αιώνων και όλοι οι νεομάρτυρες κτλ. Και ο Κύριος δεν τους αρνήθηκε ότι πρέπει να εκδικηθεί το αίμα τους, αλλά συνέστησε μόνο να κάνουν υπομονή. Κάντε υπομονή, λέει, να ολοκληρωθεί. Εγώ θα την εφαρμόσω. Και τώρα, ας έρθουμε σε εδώ. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, που τη ζητάει ο αδικούμενος, είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Θεός, το δέχεται ο Θεός. Την απονομή όμως της εκδικήσεως, τη δικαιοσύνη με εκδίκηση, σαν εκτελεστική εξουσία είναι μόνο του Θεού, ανοίγει μόνο στο Θεό. Δηλαδή, να πάρω ένα παράδειγμα. Η νομοθετική εξουσία δικάζει. Δεν μπορεί να εκτελέσει ο δικαστής, ο Άριος Πάγος, η νομοθεσία, η νομοθετική εξουσία, η Βουλή. Θα πρέπει να πάει στην εκτελεστική εξουσία. Αυτή θα κάνει την εκδίκηση, γιατί οι ποινές που γίνονται είναι οι ίδιες εκδικήσεις. Και αυτή είναι η δουλειά της κυβερνήσεως. Έτσι και εδώ. Δεν μπορεί ο καθένας που αδικείται ο ίδιος να εκδικείται, και τούτο γιατί δεν είναι σε θέση να το κάνει σωστά. Γι' αυτό την εκτελεστική εξουσία για την εκδίκηση των αδικουμένων την έχει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος και ξέρει να την εφαρμόζει. Διότι για τον εξής λόγο συμβαίνει αυτό. Για το λόγο ότι ο άνθρωπος όταν εκδικείται λόγω της περιορισμένης ικανότητος για πληροφορίες, να ξέρει πως είναι τα πράγματα, και για σωστή κρίση, αντί να αποδώσει το δίκαιο εκδικούμενος, γίνεται και ο ίδιος άδικος και γίνει μια αδικία ακόμα. Παραδείγματος χάρη, σου δίνει κάποιος ένα χαστού και εσύ τον σκοτώνεις, τον εκτελείς. Δεν είναι δίκαιη η εκδίκηση αυτή, αλλά κάνεις άδικο είτε στον εχθρό σου, άμα είναι η εκδίκηση παραπάνω από ότι είναι δίκαιο να γίνει, πολλές φορές κάνεις άδικο και στον εαυτό σου όταν εκδικείσαι, διότι θα το δούμε γιατί κάνεις άδικο και στον εαυτό σου. Βέβαια πρόκειται να μπορούσα να πω ότι προετοιμάζεται κανείς μια εκδίκηση και μέρα νύχτα αντισκέπτεται και ίσως να μην μπορεί να την κάνει, παθαίνει όλα εκείνα τα εσωτερικά
χοληστερίνες, πιέσεις, όλα αυτά τα οποία αδικούν περισσότερο τον εαυτό του και λιγότερο αυτό που θέλει να εκδικηθεί, που καμιά φορά δεν μπορεί και να το κάνει. Άρα δεν μπορεί να την επιβάλλει στη δικαιοσύνη, είτε παραπάνω είτε η εκδίκηση που θα κάνεις δηλαδή εσύ και εγώ και ο κάθε ένας, λόγω λήψης πληροφοριών, κρίσης κτλ. Θα είναι ή μεγαλύτερη από ό,τι είναι δίκαιο να γίνει, ή θα είναι και μικρότερη. Μοιάζει και ας πούμε καταστροφική πυρκαγιά που σου βάλανε μέσα στο σπίτι σου, έστω και αν επεξιάζει και εσύ αυτός, όσο και να τον εκδικηθείς, το πολύ πολύ να πάρεις κάποια μικρή αποζημίωση, που καμιά φορά τα έξοδα που θα κάνεις θα είναι περισσότερα από εκείνα που θα πάρεις. Άρα η εκδίκηση αυτή δεν απόδοσε δικαιοσύνη, διότι εσύ αδικήθηκες. Αντί να βρεις το δίκαιο σου, έπεσες από πάνω. Ή και το αντίθετο. Σου κάνει κάποιον μια ζημιά, ένα δέντρο σου κόβει και λοιπά, σου πας και το σκοτώνεις. Εδώ είναι παραπάνω. Δηλαδή ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί την εκδίκησή του να την κάνει σωστά, ώστε να μην γίνει άδικο αντί για δίκαιο. Από δικαστικές πλάνες, από... και λοιπά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, η εκδίκηση θα γίνει, αλλά θα την αναλάβω εγώ είμαι η εκδικησία, και όσοι από εμάς σε αυτή τη ζωή, όχι μόνο στην άλλη, που είναι πολύ χειρότερα βέβαια, πολλοί θα πρέπει να δεχόμαστε τώρα να μας εκδικηθεί, να κάνει την εκδίκηση ως παραδοχή. Αλλά εμάς στην ζωή αυτή δεν το καταλαβαίνω και στην τη ζωή πληρώνω. Πολλές φορές όταν εσύ τα αφήσεις το δίκαιο στην εκδίκησή σου στο Θεό και δεν βάζεις εσύ το χεράκι σου, γιατί όταν δίνεις την υπόσταση σε κάποιο καλό δικηγόρο, μπορεί να του πει πάρε εσύ αυτά τα χαρτιά και εγώ κρατάω και τα υπόλοιπα να δουλέψουμε τη δυο μαζί και να βγάλουμε τη δική. Αν είσαι σωστό δικηγόρο, θα σου πει μου τα δίνει όλα και δεν παίρνω τίποτα. Αυτό λέει ο Θεός. Και μου τραφεί όλη η μέρα τη δικαιοσύνη και δεν έχει τίποτα από εδώ. Και κάμε καλά. Και όταν λοιπόν όσοι την άκουσαν την εκδίκηση στα χέρια του Θεού, ήταν τέτοια η εκδίκηση που συνέβη πολλές φορές, διότι έπρεπε να γίνει, που λυπηθήκαμε τον εχθρό μας. Ήταν η παροιμία, ούτε στον εχθρό σου. Να δεις αυτό. Ξέρει ο Θεός. Και ξέρει να εκδικείται, γιατί αυτό είναι το δίκαιο, όχι ότι είναι κακός ο Θεός. Διότι έτσι πρέπει να γίνει, να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αλλά ένα άλλο πάλι, είναι και ο χρόνος που θα εφαρμοστεί η εκδίκηση. Δεν είναι οποιαδήποτε στιγμή κατάλληλη. Ο Θεός ξέρει πότε πρέπει να γίνει αυτό που να γίνει, ώστε να μην έχουμε αδικία, αλλά ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη. Αυτά όσον αφορά ένα μέρος της δικαιοσύνης του. Και τώρα να ξαναγυρίσουμε στον ένα τον μακαρισμό, γιατί μέχρι τώρα είπαμε σε ποιους αφορά, σε εμάς τους χριστιανούς, τι ζητάει από εμάς, αλλά τώρα να δούμε και τι περιέχει μέσα του. Δεν θα το λάβω βέβαια όλα, αλλά εδώ είναι το. Εδώ. Θα χτυπήσει έχω βάλει ξύλο. Να με εξηγήσει. Όταν ακούσετε αυτό, εγώ θα σταματήσω. Λοιπόν, και θέλουμε τώρα στον ένα τον μακαρισμό που αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων. Όχι τη νέα τάξη που λέμε τώρα, δηλαδή ακούμε, αυτό είναι σαν χλαμάρες και ηλικιότητες. Αλλά τη νέα, πραγματικά τη νέα τάξη πραγμάτων που έφερε στη γη μετά την Πεντηκοστή το 33 μετά Χριστόν η εγκαθίδρυση επί της γης του προγεφυρώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του σώματος του Χριστού. Όταν ήρθε η Εκκλησία, ανερώθηκε την Πεντηκοστή, έγινε ένα προγεφύρωμα. Ήταν το κράτος, όλοι οι οικουμένοι, όλοι οι πλανήτες ήταν κράτος του Σατανά, κοσμοκράτορας. Και μπήκε μέσα στο κράτος αυτό μια καινούργια δύναμη. Η Εκκλησία, οι Απόστολοι, το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός με τη μορφή βέβαια του σώματος και του αίματος και της Ευχαριστίας. Λοιπόν, όταν μπαίνει σε ένα κράτος εχθρού και σκληρού εχθρού, δεν μπορεί να σε καλοδεχθεί. Και παίρνω ένα παράδειγμα από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να τελειώσω εδώ, και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα που έχω την επόμενη φορά. Από την Νορμανδία, όταν έγινε η απόφαση στην Νορμανδία, ο Χίτλερ, οι ναζιστές έχουν καταλάβει όλη την Ευρώπη και δεν κινείται τίποτα. Έπρεπε λοιπόν οι σύμμαχοι να μπουν εδώ μέσα. Και έκαναν μια απόβαση στην Ορμανδία. Εκεί έγινε ένα προγεφύρωμα. Το οποίο δεν άρεσε ούτε και έγινε το πάνω για να μπορέσουν να το βγάλουν. Αλλά αυτό έμεινε. Με απώλειες, αλλά έμεινε. Και αυτό σιγά σιγά επεκτάθηκε και έφερε. Έτσι έγινε και με την Εκκλησία. Στην αρχή έγινε προγεφύρωμα και πολλοί που δεν ξέρουν από Εκκλησία και που τα παίρνουν όλα πρόχειρα, τελειώνω. Κάνουν και την εξής κουταμάρα να λένε ότι ήρθε λέει ο Χριστός από άλλο πλανήτη, γιατί πραγματικά έγινε ένα προγεφύρωμα εδώ στη γη
Όχι ότι ήρθε από άλλο πλανήτη, όπως λένε αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, αλλά ότι ήρθε από το Πνεύμα το Άγιο. Πραγματικά εξωγήινη είναι η εκκλησία μας. Και γι' αυτό ο προορισμός της είναι έξω από τη γη. Τελειώνω τώρα γιατί δεν μου αφήνει και αυτό. Και έχει δίκιο και εσείς έχετε δίκιο. Λοιπόν, σταματάμε τώρα εδώ. Ζωής μαζί σας και τώρα και πάντοτε. Εύχομαι αυτές τις ημέρες που δεν θα πούμε. Όσοι δεν είστε εδώ να είστε πάντα καλά, οι άλλοι τα λέμε συνεχώς. Είπαμε στις 13 Δεκεμβρίου, για να το πω έτσι πιο πρακτικά, στις 13 Δεκεμβρίου θα έχουμε την επόμενη μιλία, διότι και τη μία Δευτέρα είναι το Αγίου Ανδρέα και την άλλη είναι το Αγίου Νικολάου, δεν μπορεί να γίνει. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, 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 Αγία Διάσα λέξεν η Μαθιού η Ελλάδος αναπηρήσιμο. Δώστε τα σχόλου στο ανημείο σου, Άγιε επίσης και η Ιέσσα στη Μία Σημό, έρχεται το όνομα του Κυριαρέτου, Κυριαρέτου, Κυριαρέτου. Τόξα πατρίτε λέω το Υιό Πνεύμα του Καινή και αρήθεια σε όλα τα όλα να μην. Πάτε λοιπόν εμείς οργείς αγιαστή του τώρα, ερθέτε η βασιλεία σου και η γύρω το παιδιμά σου όσον ουρανό και επιβιβίζει. Τον άντρο λοιπόν τον εκείνο του ενό εμεί σήμερα του κάθου, του μη καθολού με τρεμό, ω και εμεί αφήνουμε στο πολέμησμο. Και εμεί ενέργειε συνά στο κρεμό, αλλά δεν σε γυμνά. Όχι, η βασιλεία είναι ένα κυβέρνο του πατρός και του μη καθολού του άντρου, να διαφώνει να γίνει ένα πατρός. Μα τι είναι αυτό. Έγινε το Αγίου Νικολάου, δεν μπορούμε να μετά και πρέπει να είναι και το πρωί να ξυπνήσουμε. Η Πεντηκοστή είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εντοπίζει τον χρόνο. Ισάρου Κάθοδος. Ισάρου Κάθοδος, πες το μου καλύτερα. Είναι χρονολογημένη μέσα.